Σταυρός όταν τύπων εν ουρανών θεάς αμένος και ως ο Παύλος στην κλίση ουκ εξ ανθρώπων δεξαμένος ο εν βασιλεύση Απόστολος σου Κύριε βασιλεύουσαν πόλη τη χείρη σου παρέθετο ειν περισσώζε δια πάντως εν ειρήνη πρεσβείες της Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε. Με αισθήματα πνευματικής αγαλιάσεως και απείρου δοξολογίας προς τον Πανάγιον και Πανακύρατον Θεόν εισήλθαμε σήμερα, αδελφοί περιπόθητοι και αδελφές, υπό τους θόλους του Πανιέρου Μητροπολιτικού μας Ναού δια να πανηγυρίσουμε την εόρτιον μνήμη των Αγίων Ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. Μετά από μία εξόχως λυπηρά περίοδο κατά την οποία εδοκιμάστημεν πάντες ψυχήτε και σώματι, αλλά αυτή η δοκιμασία κατέδειξε αφενός μεν ότι όλος ο θρύλος και ο μύθος της ανθρώπινης μεγαλοσύνης και αυτοτέλειας δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα τραγικό επιφαινόμενο του κόσμου της φθοράς. Διότι ένας αδιόρατος μικροοργανισμός, άλογος και ασυνείδητος, κατόρθωσε να συγκλονίσει ολόκληρο τον πλανήτη, να καταστρέψει τα συστήματα ασφαλείας, να γκρεμίσει τα σύνορα, να καταδιώσει μεγάλες και ισχυρές χώρες. Ένας αόρατος μικροοργανισμός κατέδειξε τη μικρότητα, την αδυναμία και τα όρια του δήθεν υπερανθρώπου, του υπερφύαλου, εκείνου ο οποίος νομίζει ότι άρχει και εξουσιάζει τα σύμπαντα. Και βέβαια όλοι υπεκλήθησαν ενώπιον του μικροοργανισμού αυτού από φόβο και τρόμο μπροστά στον επερχόμενο θάνατο που επέφερε. Αλλά τον έβλεπαν, όχι. Τον κρατούσαν στο χέρι, τον έψαβαν, ούτε. Μέσα από την διαδικασία της διασποράς εισήρχε το αοράτος στον οργανισμό και επεκάθητο στα κύτταρα και κατέτρωγε τη ζωτική δύναμη των κυττάρων και επέφερε έναν καταιγισμό μιας βαθιάς και ουσιώδους αδυναμίας λειτουργίας του οργανισμού. Μιας λοιμόξεως η οποία ως καταράκτης λέγει επεφέρετο εις το σύστημα το αναπνευστικό του ανθρώπου. Όμως όλοι υπεκλήθησαν στη δύναμή του από φόβο και αδυναμία. Κανείς δεν τον αψήφισε και δικαίως βέβαια. Αλλά τον είδε κανείς, όχι. Και την ίδια στιγμή τόσο αφελώς σκεπτόμενοι οι άνθρωποι της φθοράς, ενώ μπροστά στον μικροοργανισμό υπεκλίνοντο μεταφόβου και τρόμου, ενώπιον της θείας και πανστενούς δυνάμεως, του Πανακυράτου Δημιουργού της ζωής, του πλάστου
των τρισεκατομμυρίων γαλαξιακών σχηματισμών, οι άνθρωποι, οι αφελείς και ασταθείς, επέδειξαν προπετέστατη απιστία, αδιαφορία, ανεσχυντία και εκοσμίκευση. Και αυτό κατέδειξε ακριβώς τον λόγο για τον οποίο επετράπει εις αυτών των μικροοργανισμών να επεδράμει εναντίον της ανθρωπίνης υπάρξεως και της ανθρωπίνης κοινωνίας. Η αποστασία, η αμαρτία, το έγκλημα με τις μύριες μορφές που θεσμοθετήθηκε ως δήθεν ένομο αγαθό από τα κοινοβούλια των ανθρώπων της φθοράς ήταν το σύστημα εκείνο που επέφερε ως ένδικον μισθαποδοσίαν αυτή την τραγικότητα. Για να καταδειχθεί η ανθρώπινη ατέλεια, η ανθρώπινη ανοησία, η ανθρώπινη αδυναμία, η ανθρώπινη μικρότητα. Για να κατανοήσουν επιτέλους οι άνθρωποι ότι δεν είναι κυρίαρχοι του κόσμου, δεν είναι κυρίαρχοι της ζωής. Και ότι τα πάντα προέρχονται από εκείνον ο οποίος είπε και γεννήθησαν. Εκείνον ο οποίος ενετήλατο και εκτίστησαν. Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει ζωή χωρίς αυτόν. Δεν μπορεί να υπάρχει ζωή ανατρέποντας την τελωνομία και την οντολογία που εκείνος έπλασε. Γιατί εκείνος τότε συστέλλεται και αποχωρεί από την σκηνή του κόσμου και καταλαμβάνει αυτή την σκηνή η φθορά και ο θάνατος. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς την πηγή της ζωής. Δεν μπορούμε να εμπιστευθούμε τον εαυτόν μας. Δεν μπορούμε να αυτοβελτιωθούμε μόνοι μας. Δεν μπορούμε να αποκτήσουμε αυτογνωσία και αυτοθέωση. Εάν επαναλαμβάνουμε το λάθος των προπατώρων και το ψένο πλάνο μήνυμα του Όφεως το ενστερνιζόμεθα όλοι μας, τότε το αποτέλεσμα είναι ακριβώς αυτό. Η φθορά και ο θάνατος. Και θα είδατε βέβαια να παρελάβουν πολλοί δημοσιολογούντες και από εδώ τον μικροσκοπικό μας πλανήτη που ευρίσκεται 100.000 έτη φωτός από το κέντρο του γαλαξία μας να αποφέγγονται με τα βερμπαλισμού και αφιδούς ανοησίας ότι η εκοσμίκευση θα σώσει τον κόσμο. Η ανθρώπινη επιστήμη, το πείραμα και η παρατήρηση και όχι η μετοχή στην άκτιστη Θεία Χάρη και στην άκτιστη ενέργεια του Παναγίου Θεού. Αλλά αδερφοί και αδερφές, αυτό είναι το αιώνιο λάθος και το προπατορικό αμάρτημα που επαναλαμβάνεται όταν εμπιστευόμεθα την κτήση και όχι τον κτήσαντα. Όταν νομίζουμε ότι υψωνόμαστε, μεγαλώνομαι πολύ επειδή επιτύχαμε μία κοινωνική θέση ή αποκτήσαμε μερικά θαρτά πράγματα, κάποια οικοδομήματα που δεν είναι παρά πέτρες και τούβλα με τη μορφή της οικοδομής ή κάποια μέταλλα της γης που επειδή εδώ είναι σπάνια θεωρούνται και πολύτιμα. Αγνοούμε όμως ότι χωρίς εκείνον που είναι η αιτία και η πηγή των πάντων δεν μπορεί να υπάρξει αλήθεια και ζωή και οδός πραγματική. Η Αγία μας Εκκλησία πάντοτε να ξεύρεται, πάντοτε κενώνεται, ταπεινώνεται για να αγκαλιάσει κάθε άνθρωπο. Μιμείτε τον Χριστό που ανέβηκε στο ξύλο της Οδύνης, στον μαρτυρικό Γολγοθά και στο σταυρό της θυσίας εκουσίως για να αγκαλιάσει κάθε άνθρωπο στη ματωμένη του αγκαλιά, όχι με τη βία και την εξουσία και τη δύναμη, αλλά με την αγάπη και την αποδοχή και την μακροθυμία. Γι' αυτό και απεδέχθη
τις διρεκτίβες των λεγόμενων ηδημόνων. Και ενώ είναι μίστης και γνώστης της του Θεού σοφίας και χάριτος και ταμιούχος αυτής της χάριτος, οι ναοί έκλεισαν και θεωρήθηκαν τα ιερά σεβάσματα και η ουσιώδης αγωγή της Θείας Χάριτος ως επικίνδυνες καταστάσεις. Η Αγία μας Εκκλησία απεδέχθη αυτήν την πτώση και μικρότητα του κόσμου μας. Και σήμερα ιδού ανοίγει και πάλι τις πύλες της για να υποδεχθεί όλους τους ανθρώπους καλής θελήσεως, εκείνους οι οποίοι γνωρίζουν εν την καρδία τους ότι Χριστός ο Κύριος. Γιατί η Αγία μας Εκκλησία ακριβώς είναι αυτό, ταμιούχος της Θείας Χάριτος, μετέχουσα στην άκτιστη ενέργεια του Τριαδικού Θεού, την οποία διαβιβάζει, διαχέει, μοιράζει, χαρίζει σε κάθε ανθρώπινη καρδιά. Χωρίς όμως αυτή την εμπειρία της Χάριτος, η οποία βέβαια δεν είναι απροϋπόθετος, προϋποθέτει πνευματικό αγώνα, πίστη, αγάπη, θυσιαστική προσφορά, προϋποθέτει φωτισμό και έλαμψη από το Πνεύμα το Άγιο, προϋποθέτει μετοχή στη ζωή του Θεού. Με αυτή λοιπόν την Θεία Χάρη, πεπληρωμένη η Αγία μας Εκκλησία τεχνουργεί Αγίου. Και κάθε Άγιος και κάθε Αγία είναι μια ζώσα απόδειξης της Αναστάσεως του Χριστού, αλλά και του γεγονότος ότι ποια είναι αποδείξεως, ποια είναι η αλήθεια της Εκκλησίας, ποιος είναι ο σκοπός, ποιο είναι το έργο της, ποιο είναι το λειτουργήμά της. Δεν είναι ασφαλώς η θεραπεία του εγγενού στον άνθρωπο θρησκευτικού συναισθήματος, που μπροστά στο φόβο του θανάτου ή της πραγματικότητας των καιρικών φαινομένων αισθάνεται την ανάγκη να αναφερθεί σε μία ανωτάτη αρχή. Η Υία μας Εκκλησία δεν θεραπεύει το θρησκευτικό μας συνέστημα, αλλά τεχνουργεί Αγίους. Από την πρώτη στιγμή που καταδιόμεθα στην κολυμβήθρα του βαπτίσματος έως την ώρα που μας συνοδεύει στο επέκεινα, στα πέραν του τάφου, με τις ευχές της και τις ευλογίες της, αγωνίζεται να μας χαρίσει την μεταστοιχίωσή μας, την μεταμόρφωσή μας, να μορφωθεί Χριστός εν ημίν. Να λάβουμε οι πάντες την εμπειρία αυτής της χάριτος και αυτής της θεοκοινωνίας. Και ακριβώς αυτό επέτυχαν οι Άγιοι. Οι Άγιοι δεν ήσαν άνθρωποι διαφορετικοί από μας. Ομοιοπαθείς με εμάς ήταν και αυτοί. Αλλά έλαβαν εμπειρία της χάριτος, μετοχή της χάριτος. Και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο κατενόησαν τον αληθή προορισμό του ανθρωπίνου προσώπου. Η θειότατη εις Απόστολη Κωνσταντίνος και Ελένη είναι τα δύο εκείνα πρόσωπα που έλαβαν ακριβώς αυτή την μετοχή και την θεοίδια και την θεοπτία μέσα από τον προσωπικό τους πνευματικό αγώνα. Η Αυγούστα Αγία Ελένη μέσα από τις κατακόμβες κατόρθωσε να ενσταλάξει στην καρδία και στην ψυχή του Υιού της Κωνσταντίνου το μήνυμα των ουρανών, την κοινωνία του ζώντος Θεού. Και όταν αργότερα βγήκε από τις κατακόμβες και έγινε η μητέρα του κοσμοκράτορος, αυτοκράτορος των Ρωμαίων Κωνσταντίνου, δεν απήλαυσε τα προνόμια και τα μεγαλεία της θέσεώς της, αλλά γερόντισα πλέον βάδισε προς την Αγία Γη με έναν πόθο και έναν σκοπό να ανέβρει τον τίμιον και ζωοποιών σταυρών του Κυρίου. Και εκεί, στην Αγία Πόλη, αξιώθηκε μετά από πολλές προσπάθειες και προσευχές και δάκρυα
Τρεις αιώνες μετά τη σταύρωση του Κυρίου της δόξης, μέσα από χώματα και λόφους που υφίστανται πλέον εις τον τόπον των Κρανίου, των Γολγοθά, ανέβρε των Τίμιων και Ζώπιων σταυρών και περιπαθώς κατησπάστη αυτών και ύψωσεν στα 326 εις την Αγίαν Γήν και εις τον κόσμον ολόκληρο. Και όχι μόνον αυτό, αλλά ηξιώθη να δει και το φρικόδες θαύμα της Αναστάσεως της νεκράς κόρης, όταν επά του Τιμίου Σταυρού ετοποθετήθη, για να διακριβωθεί ποιος εκ των τριών σταυρών ή το ο του Σωτήρος Χριστού. Διότι ανεβρέθησαν και οι δύο σταυροί, του ευγνώμονος ληστού και του εξευονίμων ληστού. Και ανοίγειρε μεγαλονίμους ναούς, τον ναό της Αναστάσεως, τον ναό της Γεννήσεως, τον ναό του Θαβορίου Όρους και πολλούς άλλους. Αυτή η πεπνημένη Οσία Αυγούστα, η Αγία Ελένη. Έλαβε λοιπόν εμπειρία του Θεού, αδελφοί. Έλαβε μετοχή στη ζωή του, όπως όλοι οι Άγιοι και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι καθαρίζουν τον εαυτόν τους, αποκτούν αυτή την μετοχή στη ζωή του Θεού. Γι' αυτό και τους τιμούμε ως εικόνες του Χριστού, ως ένθεες προσωπικότητες. Ο δε Υιός της, όταν εξεστράτευσε εναντίον του συναυτοκράτορος Μαξεντίου στην Ρώμη, στη μαγνία γέφυρα του Τιβέρεως ποταμού, είδε εις τον ουρανό το σύμβολο της νίκης. Ο στρατός του υπελείπετο καταπολύ του στρατού του Μαξεντίου. Και ανθρωπίνος ή το αδύνατο συνίκη. Αλλά εκείνο το όραμα εν τούτο νίκα που έγινε το σύμβολο του στρατού του Κωνσταντίνου απετέλεσε την δύναμη που συνέτριψε τους υπεναντίους. Και εισήλθε νικητής στην κρατεά Ρώμη και απέβη μονοκράτο του τεραστίου ρωμαϊκού κράτους. Κι όμως δεν έμεινε σε αυτό, αλλά θέλησε να πυργώσει μια νέα χριστιανική αυτοκρατορία, η οποία έζησε επί 1100 χρόνια από το 330, όταν έκαμε τα εγκαίνια της Κωνσταντίνου πόλεως στην περιοχή της Αποικίας των Μεγαραίων, το θρηλυκό Βυζάντιο, στην Προποντίδα. Από τότε λοιπόν αυτή η αυτοκρατορία των 1100 χρόνων υπήρξε ο κυματοθράφστης που προστάτευσε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό από τα στήθη των βαρβάρων, αλλά και ο κυματοθράφστης από κάθε είδους αιρετικά φλιναφήματα. Και ήταν εκείνος ο οποίος συνεκρότησε την Αγία Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο 325 στην Νίκαια της Βυθινίας. Ήταν εκείνος ο οποίος διεφύλαξε το χριστολογικό δόγμα, ο οποίος επέβαλε την Κυριακή Αργία, ο οποίος προσέφερε στην Εκκλησία την δύναμη να εξέλθει από τα σπήλαια και τα σκατακόμβας εις το φως του ηλίου, με το διάταγμα των Μεδιολάνων του 313. Αυτός λοιπόν, ο Υιός της Ελένης της Αυγούστας, ο Κωνσταντίνος, ο Υιός του Κωνσταντίου Χλωρού, ο μονοκράτορ της Ρώμης, έζησε την θεοκοινωνία, βίωσε το θαύμα, κατενόησε την αιώνια απερινόητη δύναμη του Κυρίου των Νυκτηρμών και της Χάρη Τους. Κάθε Άγιος είναι μία ζωντανή απόδειξη της κοινωνίας του Θεού και των ανθρώπων. Γι' αυτό τους τιμούμε απόψε και τους τιμά η Αγία μας Εκκλησία ως γεννήτωρας, ως εις Αποστόλους, ως φωτιστάς του λαού του Θεού, δια του Ευαγγελίου και της αμομή του ημών πίστεως.
Αδελφοί αγαπητοί, από αυτό το θαύμα λοιπόν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, την κοινωνία τους με τον Θεό και το μυστήριο και την πνευματική άνοση την οποία εκείνοι έζησαν και μας διδάσκουν και μας οδηγούν, τώρα και πάντα ας πάρουμε το μήνυμα της δικής μας τελειώσεως και της δικής μας προσωπικής ευθύνης. Και μπροστά στο βήθιο κακό που έρχεται ως επιτίμιο της αμαρτίας μας και της κακότητός μας, της ασέλγειας και των πολλοειδών πνευματικών μας πτώσεων, μπροστά λοιπόν σε αυτό το κακό ας στραφούμε προς τον Κύριο, καθαρίζοντες όμως το σώμα μας και την ψυχή μας από παντός πονηρού και αισχρού πράγματος. Γιατί μόνον τότε θα θεί η έλαμψης, θα γίνουμε μέτοχοι της χάριτος, θα αποκτήσουμε τη δυνατότητα να κατανοούμε πέρα από τα φαινόμενα και τα επιφαινόμενα την όντως αλήθεια. Και η ζωή μας δεν θα είναι μια χίδιν βοσκηματώδης κατάστασης, εξυπηρετήσως απλώς και μόνον των ζωτικών μας αναγκών, αλλά θα είναι ένας πνευματικός πύραυλος που θα μας ανεβάζει ημέρα τη ημέρα στον ουρανό και θα μας χαρίζει στις καρδιές και στην ψυχή μας το φως της τρισυποστάτου θεότητος. Οι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη επέτυχον των Επαγγελιών και ειδού ότι τιμώνται ως εις Απόστολοι, γιατί έζησαν την κοινωνία με τον Θεό. Εύχομαι σε όλους αυτό το μάθημα που πήραμε να μην το ξεχνάμε και να συνεχίζομαι στον αγώνα μας τον πνευματικό, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν, γιατί χωρίς εκείνον δεν υπάρχει ούτε ζωή, ούτε αλήθεια, ούτε πραγματικότης, ούτε φως, παρά μονάχα σκοτάδι και παραπικρασμός, αδυναμία και θάνατος. Η Ανάσταση λοιπόν του Χριστού, που αποδεικνύεται από τους Αγίους Του και από τη χάρη η οποία ζωοποιεί το σώμα της Εκκλησίας, ας πλημμυρίσει και τις καρδιές και τα σώματα όλων μας. Αμήν γέννητο.